δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, να δείτε. Ασφαλώς η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει δουλειά και να ελέγξει τα πάντα. Όμως, όπως είναι τα πράγματα και για να προστατεύσουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα, πρέπει η εισαγγελία να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα ή δυνατόν και σήμερα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στη διαδικασία της Τρίτης και να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα εκ νέου τέτοιου είδους καταγγελίες. Και εφόσον αυτά που μετέφερε η κυρία Μάνδρου είναι αληθή, δηλαδή εφόσον ο κύριος Χαϊκάλης σε επανειλημμένες ερωτήσεις του κυρίου εισαγγελέως δεν είχε κατονομάσει το πρόσωπο, και εφόσον από το περίφημο αυτό οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Λαζόπουλος το πρωί και στο οποίο έδωσε ο κύριος Λαζόπουλος και πολύ μεγάλη πίστη, αποδεικνύεται ότι δεν συνάγεται κάτι επί της ουσίας, νομίζω αυτή τη φορά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας από τους συκοφάντες. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός, κύριε? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ, είναι τόσο κατεχιστικό όλο αυτό που συμβαίνει που δεν μπορώ να σπαθήσω ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτάκι. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια πορεία. Σ' άκουσα και νωρίτερα στο Βήμα FM που το είπατε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι. Διαβάζω την ανακοίνωση της κυρίας Βούλτευση προ λίγων λεπτών που λέει ότι αν δεν υπάρχουν προφανώς σχετικά στοιχεία, θα πρέπει να κινηθούν αμέσως οι νόμιμες διαδικασίες εναντίον των δραστών αυτής της αθλιαστορίας. Ναι, πρώτα απ' όλα είναι οι διαδικασίες αυτές. Και για τις συκοφαντίες υπάρχουν νόμοι και για τη φθορά του πολιτεύματος, υπάρχουν νόμοι και για τους ψεύτες. Ναι, δηλαδή, εναντίον ποιον θα κινηθούν διαδικασίες? Εναντίον του κύριου Χαϊκάλη. Είναι διαρκώς καταγγελίες χωρίς να υπάρχει λόγος, κύριε Μπεσκένη. Ναι, πολύ απλά. Αποσαφηνίστε, εναντίον ποιον. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο δράστης αυτής άδειας συκοφαντίας που λέτε. Ο κύριος Καμένος βλέπει ότι το κόμμα του δεν μπαίνει στη Βουλή. Για να λέμε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Κύριε δημοσκοπής που διαβάζετε, εσείς διαβάζει ο κύριος Καμένος, δεν διαβάζει άλλες. Λοιπόν, σε κάθε δημοσκόπηση είναι και παρακάτω. Επειδή λοιπόν βλέπετε ότι δεν μπαίνει στη Βουλή, αλλά ταυτόχρονα ρίχνει την κυβέρνηση Σαμαρά με την ψήφο του στη Βουλή για να μην μπει στη Βουλή και έχει καταλάβει ότι είναι σαν διέξοδο. Προσπαθεί κατά τη γνώμη μου να κάνει συνεχώς αυτή τη φασαρία για να πετύχει δύο στόχους. Γιατί ο Καμένος είναι αυτός? Είναι σχέδιο δηλαδή. Καμένου, λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Προφανώς. Άρα η συνέντευξη τύπου του κύριου Καμένου, γιατί γίνεται αν δεν εμπλέκεται ο κύριος Καμένος, δηλαδή? Αν επρόκειτο περί μιας απλής διαδικασίας ποινικού χαρακτήρα. Σας λέω εγώ για να επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Καμένος εδώ και πέρα. Οι καταγγελίες δεν επιβεβαιώνονται στη συνέντευξη τύπου, ναι, αγαπητέ ένα αρχηγό. Επιβεβαιώνονται από τον εισαγγελέα οι καταγγελίες. Ο εισαγγελέας δεν επιβεβαιώνει για αυτές τις καταγγελίες. Ούτε εγώ θα επιβεβαιώσω τα διαψεύδω, ο κύριος Καμένος κανένα. Λοιπόν, αλλά σας λέω κάτι άλλο. Να ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη, θέλω να είμαστε λίγο καθαροί. Θεωρείτε ότι υπάρχει σχέδιο Καμένου πίσω από αυτό? Εγώ θεωρώ ότι όταν κάτι γίνεται επανειλημμένος, ξεκίνησε η καταγγελία, αν θυμάστε, στην αρχή με το δημοσίευμα εκείνης της εφημερίδας, της Σκόντα Νιούζ, αν θυμάμαι καλά, και την υιοθέτησή του κ. Σκουλέτη. Έγινε μια έρευνα. Συνεχίστηκε με όλη αυτή την αστεία ιστορία της κυρίας Σουλίδου, που δεν θα να πω περισσότερα γιατί από σπότα με πήραν και εμένα τα σκάκια σε ένα κάτι που το ξέρω, ας πούμε, πόσο αστείο είναι. Πάει κι αυτό. Τώρα βγαίνουν τρίτη φορά ο κύριος Χαϊκάλης μαζί με τον κύριο Λαζόπουλο. Ο κύριος Λαζόπουλος δεν έχω καταλάβει ακόμα όμως αν επλάξει την ιστορία. Τι είναι ο κύριος Λαζόπουλος, εθνικός εισαγγελέας, ναι. Του έδωσε ο κύριος Χαϊκάλης το υλικό. Γιατί έδωσε τον κύριο Λαζόπουλο? Γιατί χρειαζόταν, επειδή άκουσε προσεκτικά τι είπα, γιατί χρειαζόταν κάποια επεξεργασία και ο κύριος Λαζόπουλος προφανώς. Συγγνώμη, ο κύριος Χαϊκάλης θέλετε να μου πείτε ότι από όλη την Ελλάδα τον μόνο που βρήκε να έχει βίντεο ή κομπιούτερ για επεξεργασία ο κύριος Λαζόπουλος? Τι βλέπετε? Μισό λεπτό. Άρα ο κύριος Λαζόπουλος πώς τον εμπλέκετε εσείς? Πού να ξέρω εγώ. Εσείς τον εμπλέξατε? Εγώ τον έμπλεξα. Αυτό δεν πήγε στη μέση. Όχι, μα αφήνετε υπόνοιες ότι κάπου υπάρχει εμπλοκή Λαζόπουλου. Ο κύριος Λαζόπουλος είναι τελείως προφανές από όσους βλέπουν την εκπομπή ότι θέλει να κάνει τα πάντα για να έρθει ο Τσίπρας στην εξουσία. Δεν πιστεύω να το έχετε καταλάβει ακόμα αυτό. Άρα ήταν σε ρόλο. Σε ρόλο και ο κύριος Λαζόπουλος. Ένα άνθρωπο που έχει σφοδρό πολιτικό συμφέρον και σφοδρό πολιτικό κίνητρο ξαφνικά μπλέκεται μέσα σε αυτήν την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει ερευνηθεί και ο δικό του ρόλο, φαντάζομαι, τον εισαγγελέα. Φαντάζομαι, τον καλέσουν και αυτόν πλέον. Τον καλέσει και αυτόν πλέον ο εισαγγελέα. Ό,τι είναι να γίνει όμως, πρέπει να γίνει γρήγορα. Πρέπει να γίνει πριν την ψηφοφορία της Τρίτης. Γιατί ο κύριος Καμένος κάνει και κάτι άλλο με όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Προσπαθεί να εκφοβήσει τους όποιους τυχόν βουλευτές των ΑΝΕΛ θέλουν συνειδησιακά να ψηφίσουν τον κύριο Δήμο ως πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, να μην το κάνουν, για να μην τους δείχνει την άλλη μέρα ο κόσμος πως αυτούς που τα πήραν. Κύριε Γεωργιάδη, γιατί εκ των προτέρων λέμε ότι μπορεί να μην ισχύει του κυρίου Χαϊκάλη? Είπα αν επιβεβαιωθούν αυτά από την κυρία Μάρκου, αγαπητέ. Η κυρία Μάνδρου. Ναι. Είπα αν επιβεβαιωθούν αυτά από την κυρία Μάνδρου. Δηλαδή. Κύριε Γεωργιάδη, να ρωτήσω κάτι. Ένα τελευταίο από μένα, μισό λεπτό. Ένα τελευταίο από μένα, μου επιτρέπετε. Δεν ακουγόμαστε, είναι στο τηλέφωνο, Βασίλη. Όταν ακούτε ότι κάποιο έχει πάει και έχει κάνει μια καταγγελία στον εισαγγελέα, και όταν ο εισαγγελέα τον ρωτάει, πείτε μου το όνομα αυτού που πήγε να σα δωροδοκίσει, αυτό δεν αποκαλύπτει το όνομα. Ναι. Γιατί αυτό είπε η κυρία Μάνδρου ότι λέει ο εισαγγελέα. Εγώ δεν το ξέρω. Σχολιάζω το είπε η κυρία Μάνδρου. Νομίζω θα τον καλέσει πάλι ο εισαγγελέα. Ιωάννα εντό τη ημέρα να μιλήσει. Πάει κάποιος σε μια καταγγελία σε έναν εισαγγελέα.
και λέει: κύριε Σακελεύ, έχουμε να σας καταθέσω ότι κάποτε πήγαμε δωροδοκία. Δεν το ξέρω αυτό. Προφανώς το πει ο κύριος Σαϊκάλης. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω. Τι είπατε δωροδοκία, του λέει ο Σακελέας. Λέει: δεν μπορώ να σας πω. Αυτό το δείτε σοβαρό. Εσείς το δείτε σοβαρό. Εσείς πώς το σχολιάζετε το θέμα. Δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους του κυρίου Χαϊκάλη. Ο κύριος Χαϊκάλης. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο. Εννοείται ότι δεν είναι σοβαρή η καταγγελία. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Σακελέα για να μην αιωρούνται, επειδή αυτά αφορούν πλέον τον πυρήνα της δημοκρατίας μας από ένα σημείο και έπειτα, να δοθεί στη δημοσιότητα η γραπτή κατάθεση του κυρίου Χαϊκάλη. Αφού πλέον ο κύριος Χαϊκάλης επέλεξε μόνος του να πάει στον Αντένα και να κάνει όλη αυτή την καταγγελία. Πολύ ωραία. Άρα ο κύριος Χαϊκάλης παρεδίασε το απόρριτο της διαδικασίας. Να δώσουν οι αγγελικές αρχές στη δημοσιότητα την καταγγελία του κυρίου Χαϊκάλη. Και να δούμε και το βίντεο. Γιατί να έχει δει το βίντεο μόνο ο κύριος Λαζόπουλος, να το δει ο ελληνικός λαός. Να δει ο ελληνικός λαός επιτέλους, εάν αυτά έχουν βάση, δεν έχουν. Αλλά αν δεν έχουν, τότε αυτή τη φορά θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες να προστατεύσουν την ελληνική δημοκρατία, όπως είναι και έπειτα. Από ένα σημείο και έπειτα να σταματήσουμε να πυροβολούμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα και να κατηγορούμε συνεχώς τη Βουλή και τους βουλευτές ότι είναι ένας χώρος που ανταλλάσσουμε τα χρήματα εκατομμύρια. Γιατί δεν είναι έτσι. Και από εκεί και πέρα λέτε στη δικαιοσύνη ο Χαϊκάλης μετά. Εάν πράγματι αποδειχθεί ότι όλο αυτό είναι στημένο μόνο και μόνο για να γίνει φασαρία ενώπιση της τρίτης φορολογίας, με συγχωρείτε, αλλά εδώ θα πρέπει να κινηθεί δικαιοσύνη εναντίον των συκοφαντών. 100%. Επειδή αυτό έχει πολιτική διάσταση και εκεί αυτό ρωτάω τόση ώρα. Το σχέδιο Καμένου στο οποίο αναφέρεστε εσείς. Οι δράστες αυτής άθλιας ιστορίας που λέει η κυρία Βούλτεψη. Περιλαμβάνουν τον κύριο Καμένο, ξαναλέω, αν και εφόσον όλα αυτά δεν επιβεβαιωθούν. Συγγνώμη, εσείς βλέπετε να μην είναι ο κύριος Καμένος μέσα. Μην μου απαντάτε με ερώτηση. Εγώ ρωτώ. Είναι μέσα ο κύριος Καμένος, κύριε Μπεσχέδη. Στους δράστες εντάσσετε τον κύριο Καμένο. Προφανώς. Ο κύριος Καμένος κάθε φορά κάνει να τρεξιτύπουμε και λέει τα ίδια και τα ίδια και αποδεικνύεται με τα τρίχες. Και έβαλε τον κύριο Χαϊκάλη να κάνει μια καταγγελία η οποία δεν υφίσταται. Ξαναλέω. Στην αρχή άκουσα το πρωί μια καταγγελία. Λέω, αν είναι σοβαρή η καταγγελία, φυσικά να ερευνηθεί. Στην πορεία ακούω να λένε οι δημοσιογράφοι που μιλάνε με τις αγγελικές αρχές ότι ο κ. Σακάλης μας έχει δώσει ένα βίντεο το οποίο δεν βγαίνει απολύτως τίποτα και μια κατάσταση που δεν λέει όνομα. Τι θα φαίνεται τώρα αυτό. Τι θα φαίνεται εσάς, κύριε Τζούνο. Τι θα φαίνεται, κύριε Κουκούτρα. Τι θα φαίνεται. Θα το δούμε. Εγώ περιμένω να δω τι θα πει και ο κύριος Καμένος στη μία η ώρα. Τι θα πει στη μία η ώρα, ναι. Ο κύριος Καμένος μπορεί να πει ότι θέλει στη μία η ώρα. Στον εισαγγελέα το θέμα είναι τι έχουν πει. Όχι ότι θα πει συνέντευξη τύπου. Και τι θα πούνε επίσης, εφόσον κληθούν, έτσι. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, η ουσία παραμένει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη δημοκρατία μας να γίνει έρμεο τέτοιων αθλίων συκοφαντών. Θα είναι καταστροφή για τον τόπο μας. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι έχουμε όλοι μας πλέον μία ευθύνη ένα του τόπου μας. Να γίνει ό,τι είναι να γίνει πολιτικά. Αλλά στο τέλος να υπάρχει Ελλάδα. Να στο τέλος να υπάρχει δημοκρατία. Έστω όσο το πάμε εμείς, στο τέλος δεν θα έχει μείνει όρθιο τίποτα. Η δική σας εκτίμηση είναι πάντως ότι είναι μία συνέχεια της υπόθεσης Ξουλίδου, έτσι. Η εκτίμηση είναι ότι όσον είπε η κυρία Μάνδρου, εγώ δεν έχω γνώση της ιστορίας. Και δεν είναι και ώρα για εκτιμήσεις. Είναι ακριβή. Τι να λοιπόν, απλώς να ερευνηθούν την περαιτέρω. Μία ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε Γεωργιάδη. Μισό λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη, όλο αυτό δημιουργεί βάρος στην προεδρική εκλογή, στην δεύτερη ψηφοφορία. Φυσικά, μα γι' αυτό γίνεται. Γι' αυτό προφανώς δημιουργεί. Θέλω να ζητήσουμε για να σου λέει τον κύριο Τσίπρα, γιατί βλέπω ότι τον αναφέρει η κυρία Βούλτεψη. Όχι, ο κύριος Τσίπρας, θα το πω και αυτό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η δήλωσή του. Ξεκινάει και λέει: είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία, μάλιστα, και μετά λέει: δεν έχω δει τα στοιχεία, περιμένω να τα δω. Μα συγγνώμη, ο άνθρωπος αυτός είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό κύριε Γεωργιάδη, για να πάμε στην συνάδελφο την Αντίν Χαρδαλιά να ακούσουμε την δήλωση του κυρίου Τσίπρα και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Έλα, Αντίν. Ναι, για την ακρίβεια.